Την τρίτη πυραυλική δοκιμή μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων πραγματοποίησε η Βόρεια Κορέα. Η εκτόξευση έγινε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του καθεστώτος πως τέθηκε στη λειτουργία ένα νέο αντιπυραυλικό σύστημα. Το γεγονός πως ο πύραυλος προσγειώθηκε μέσα στην οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας, στην θάλασσα της Ιαπωνίας, προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της με τον επικεφαλής γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου να τονίζει πως δεν πρόκειται να ανεχθεί τις επαναλαμβανόμενες προκλήσεις της Βόρειας Κορέας. Ξεπέρασε τους 160 ο αριθμός των θυμάτων από τις καταρακτώδεις βροχές και κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στη Σριλάνκα. Περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τη σφοδρή κακοκαιρία, ενώ χιλιάδες έχουν μεταφερθεί σε ασφαλείς τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα. Για τρίτη μέρα συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών της British Airways στο αεροδρόμιο του Heathrow, καθώς ακόμα δεν έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την κατάρρευση του ηλεκτρονικού της συστήματος. Οι αρχές του αεροδρομίου συνιστούν στους επιβάτες να ελέγχουν τις πτήσεις τους πριν ταξιδέψουν. Το Σαββατοκύριακο πάντως το πρόβλημα επηρέασε την πραγματοποίηση χιλίων πτήσεων. Το βραβείο σεναρίου απέσπασε ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Ευθύμης Φιλίππου για την ταινία «Ο φόνος ενός ιερού ελαφιού». Πρόκειται για την δεύτερη αγγλόφωνη ταινία του Λάνθιμου με πρωταγωνιστές τον Κόλιν Φάρελ και την Νικόλ Κίτμαν. Μαζί με το ιερό ελάφι του Λάνθιμου, το βραβείο σεναρίου μοιράζεται και η Λίν Ράμσεϊ με την ταινία «You were never really here». Τον χρυσό φοίνικα απέσπασε η σουηδική ταινία «The Square» του Ρούμπεν Όστουλουτ. Την απονομή πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Πέδρο Αλμοδοβάρ. Το βραβείο σκηνοθεσίας απέσπασε η Σοφία Κόπολα, το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας ο Χωακίν Φίνιξ και καλύτερης γυναικείας ερμηνείας η Νταϊάν Κρούγκερ. Στην Νικόλ Κίντμαν απενεμήθη το επιτυακό βραβείο για τα 70 χρόνια του Φεστιβάλ των Κανών.